10 Μαΐου 1923, η Σύμβαση του Βελιγραδίου μεταξύ της Ελλάδας και της Σερβίας. Είχαν περάσει μόλις 9 μήνες από τη μικρασιατική καταστροφή και στο τιμόνι της χώρας βρισκόταν ο ένας εκ των τριών ηγετών του κινήματος της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Στυλιανός Γονατάς. Την περίοδο εκείνη η κυβέρνηση των Αθηνών προσπαθούσε πρώτα να κλείσει τα θεωρούμενα εύκολα διπλωματικά μέτωπα και εν συνεχεία να επικεντρωθεί στα φλέγοντα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Στο πλαίσιο των τροποτινά εύκολων ζητημάτων ήταν και η διευθέτηση της ελεύθερης σερβικής ζώνης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα αυτό είχε την απαρχή του από τότε που τελείωσε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, το 1913. Τότε, στο πλαίσιο της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου παραχώρησε στη Σερβία μία ζώνη ελεύθερης τελωνιακής και εμπορικής χρήσης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τον Μάιο του 1914 ακολούθησε και η σχετική σύμβαση, η οποία όμως δεν επικυρώθηκε, διότι ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το Νοέμβριο του 1922, δηλαδή σχεδόν 3 μήνες μετά από τη μικρασιατική καταστροφή, η ελληνική κυβέρνηση επικύρωσε τη Συμφωνία του 1914, αλλά η κυβέρνηση του Βελιγραδίου αρνήθηκε να πράξει αναλόγως θεωρώντας ότι η συμφωνία αυτή δεν ήταν πλέον επικερδής για εκείνη. Οι Σέρβοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν τη δυσχερή θέση της Ελλάδας, οπότε επεδίωξαν να επιβάλλουν πιο συμφέροντες για αυτούς όρους. Έτσι τη 10η Μαΐου του 1923 η κυβέρνηση Γονατά θέλησε να επιλύσει το ζήτημα αυτό, έστω και με ζημία των εθνικών συμφερόντων. Το αποτέλεσμα ήταν η ζώνη αυτή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης να χαρακτηριστεί ως γιουγκοσλαβικό τελωνιακό έδαφος, που τη διοίκησή της θα αναλάμβανε αποκλειστικά η κυβέρνηση του Βελιγραδίου. Επίσης, όλοι οι εργαζόμενοι στη ζώνη αυτή θα ήταν αποκλειστικά Γιουγκοσλάβοι υπήκοοι. Επ' αυτής θα ίσχυε η γιουγκοσλαβική νομοθεσία και η επίσημη γλώσσα της θα ήταν η σερβοκροατική. Επιπλέον, μέσω αυτής παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απρόσκοπτης διακίνησης πολεμικού υλικού, δίχως οι ελληνικές αρχές να έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν σε οποιαδήποτε περίπτωση. Επιπροσθέτως στις γιουγκοσλαβικές αρχές παραχωρήθηκαν εμπορικά και υπηρεσιακά δικαιώματα, όπως σιδηροδρομικά, ταχυδρομικά, τελωνιακά, κτηνιατρικά και άλλα, όπως αυτά προβλέπονταν από τις διεθνείς συμβάσεις της Βέρνης από το 1890, καθώς και της Τρέζα και της Βαρκελόνης από το 1921. Συνάμα επιβλήθηκε το καθεστώς της ετεροδικίας, περιορίζοντας ουσιαστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην εν λόγω ζώνη. Αυτός ο όρος ήταν νέος σε σχέση με εκείνους του 1913 και συμφωνήθηκε με αντάλλαγμα τη διπλωματική υποστήριξη της Ελλάδας από τη Σερβία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη Λοζάνη. Ωστόσο, στην πράξη η Σερβία υπαναχώρησε ως προς την παραπάνω υπόσχεσή της και περιορίστηκε στην απλή διατύπωση ορισμένων δηλώσεων υπέρ των ελληνικών αξιώσεων. Ακόμα και η διατύπωση του κειμένου της σύμβασης ήταν προβληματική, το οποίο συντάχθηκε στη γαλλική γλώσσα, αλλά ήταν πολύ κακής ποιότητας μετάφραση. Τούτο είχε ως συνέπεια την αόριστη διατύπωση διαφόρων όρων και ορολογιών, που αργότερα οδήγησαν στην αμφισβήτησή τους από αμφότερες τις πλευρές. Λίγες ημέρες μετά από την υπογραφή της σύμβασης, σχεδόν ομόφωνα ο σερβικός τύπος στράφηκε εναντίον των Ελλήνων, θεωρώντας ότι μία σερβοβουλγαρική προσέγγιση θα ήταν προτιμότερη από τη σερβοελληνική. Η σερβική αυτή θέση στηρίχθηκε στην ελληνική στάση κατά το χρονικό διάστημα από το 1914 έως το 1917, δηλαδή τότε που η Ελλάδα αρνιόταν να εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με αποτέλεσμα να εμποδίσει την αποβίβαση των γαλλικών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα βοηθούσαν τον απεγκλωβισμό των βαλόμενων σερβικών στρατευμάτων. Η εχθρική στάση των Σέρβων έναντι των Ελλήνων και επί προσωπικού εναντίον της ελληνικής βασιλικής οικογένειας συνεχίστηκε με μεγαλύτερη ένταση όλο το 1923. Μάλιστα, το Νοέμβριο του ίδιου έτους η βασίλισσα των Ελλήνων Σοφία κηρύχθηκε από τον τύπο της εποχής ως ανεπιθύμητη, όταν μετέβη στο Βελιγράδι για το γάμο της ανιψιάς της Όλγας με το Ιουγκοσλάβο πρίγκιπα Παύλο Καραγεώργεβιτς. Η Σοφία χαρακτηρίστηκε σαν κατάσκοπος που έδρασε υπέρ του αδελφού της Κάιζερ Γουλιέλμου του Δεύτερου της Γερμανίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, βλάπτοντας τα συμφέροντα της Σερβίας. Οι ελληνοσερβικές σχέσεις επιδεινώθηκαν ακόμα περισσότερο με το πρωτόκολλο Political Fof το Σεπτέμβριο του 1924.
Τότε η ελληνική κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη αναγνώρισε ως βουλγαρική μειονότητα τους σλαβόφωνους κατοίκους της βορειοδυτικής Μακεδονίας, ενώ η σερβική κυβέρνηση επεδίωκε αυτοί να χαρακτηριστούν σαν Σλάβοι για να έχει έρισμα επί του ελληνικού εδάφους με βλέψη στη Μακεδονία σε συνδυασμό με τη σύμβαση του 1923. Εκείνη την περίοδο, ο Έλληνας πρέσβης στο Βελιγράδι Μιχαήλ Τσαμαδός σημείωνε σχετικώς για τις ελληνοσερβικές σχέσεις. Οι Έλληνες ασφαλμένα θεωρούν ότι οι Σέρβοι είναι φίλοι τους. Οι Σέρβοι γνωρίζουν ότι οι αξιώσεις τους για τη Θεσσαλονίκη είναι άδικες, αλλά πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα θεμελιώσουν μία προνομιούχο θέση στη Μακεδονία.